Απόψε είναι προσκεκλημένος μας εδώ στο κεντρικό μας δελτίο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΟΓΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Κύριε Κουτσούμπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ε, είναι δύσκολες μέρες αυτές για όλους μας και θέλω, επειδή έχουν περάσει πια 10 μέρες από την τραγωδία, σχεδόν 10 μέρες, αύριο κλείνουν 10, η έρευνα από την πλευρά τη δικαιοσύνη έχει προχωρήσει, προχωράει με τα βήματα που κινείται η δικαιοσύνη, αρκετά γρήγορα μπορώ να πω σε αυτή τη φάση. Απαγγέλλονται οι κατηγορίε και φαίνεται ότι έπεται συνέχεια. Θέλω να σα ρωτήσω εσεί σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει, δηλαδή ποια είναι η δική σα να το πω πολιτική ετοιμιγορία, γιατί εσεί δεν μπορείτε να κάνετε δικαστική βέβαια διερεύνηση. Επιμένουμε σε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Κουβαρά, ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και δεν το είπαμε από την πρώτη στιγμή και δεν συνεχίζουμε μόνο να το λέμε τώρα, το λέγαμε και πριν. Είναι πολύ γνωστό ότι στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ είχαμε θέσει αυτό το ζήτημα προειδοποιώντας για ένα δυστύχημα μεγάλης έκτασης στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Η συνδικαλιστική παράταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς. Επίσης είχε βγάλει ανακοίνωση αρχές Φλεβάρη με αυτό το θέμα και προειδοποιούσε για δυστύχημα. Άλλοι συνδικαλιστές τον προηγούμενο χρόνο θέταν αυτό το ζήτημα πολύ επιτακτικά και ζητούσαν να παρθούν άμεσα μέτρα και δεν έγινε τίποτα. Άρα μιλάμε για ένα έγκλημα, μιλάμε για ένα έγκλημα που πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνε εκτό από τι ποινικέ υπαρκτέ που θα ψάξει η δικαιοσύνη και έχει ξεκινήσει, όπω είπατε, οι υπαρκτέ ευθύνε που μπορεί να έχει ο σταθμάρχη, ένα προϊστάμενο, ένα γιατρό, δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο. Ναι. Να μην καλυφθούν οι ευθύνε οι πραγματικέ που βρίσκονται και στο κράτο, στον κρατικό ΩΣΕ, που βρίσκονται και στην ιδιωτική τέλο πάντων κρατική εταιρεία των σιδηροδρόμων τη Ιταλία που έχει περάσει το σιδηροδρομικό, το μεταφορικό μέσο των σιδηροδρόμων και βεβαίως στις κυβερνήσεις, στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στι προηγούμενε δηλαδή που προετοίμασαν πόσο, αυτή την τραγωδία. πόσο πίσω πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε για να βρούμε του υπεύθυνου. Όσο πιο πίσω χρειάζεται, τουλάχιστον ε, για να μην μιλήσω για πιο παλιά που ξεκίνησε η απελευθέρωση και των σιδηροδρόμων και συνολικότερα όλα αυτά τα προβλήματα με οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα. Ξεκίνησε το 2009 με κυβέρνηση του Πασόκ το ζήτημα της απελευθέρωσης, της, του διαχωρισμού σε συνέχεια από την κυβέρνηση ε, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ε, το 2013, που προχώρησε παραπέρα την ιδιωτικοποίηση. Έγιναν οι καθοριστικές, εγκληματικές, κατά την άποψή μας, πράξεις που προετοίμασαν την τραγωδία σε συνέχεια το 2016, όπου έγινε η κατάτμιση του ΟΣΕ. Ε, ο διαχωρισμός σε συνέχεια το 17 ε, του μεταφορικού μέσου που δόθηκε στην Ιταλική εταιρεία για 45 εκατομμύρια χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας επενδύσεων mm -hmm. συγκεκριμένων κλπ. Και, και βεβαίως μια σειρά αλλαγέ το 2017 και το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου ε, ε, άλλαξαν εργασιακέ σχέσει, μετακινήθηκαν οι υπάλληλοι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων, τουλάχιστον 1.700 θέσει μείναν κενέ. Και, και έρχεται στη συνέχεια η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Που προχωράει την ιδιωτικοποίηση μάλιστα. τη τρένο με άλλα, λέτε, με άλλα θεωρείτε, 22 εκατομμύρια. Θεωρείτε, και θεωρείτε, τότε επίση ψηφίζεται και γίνεται και το τελειωτικό χτύπημα η νέα οδηγία απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ολοκλήρωση τη απελευθέρωση των μάλιστα. σιδηροδρόμων, την οποία ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή: Θεωρείτε ότι πέραν τη εισαγγελική έρευνα πρέπει να υπάρξει και κοινοβουλευτική διερεύνηση αυτή τη υπόθεση, και αν πρέπει να υπάρξει είτε εξεταστική είτε οτιδήποτε άλλο, από αυτή τη Βουλή, κατά τη γνώμη σα, ή από την επόμενη. Η πείρα των εξεταστικών επιτροπών είναι αρνητική δυστυχώ. Μέσα στη Βουλή δεν μπορεί να διερευνήσει πολιτικέ ποινικέ ευθύνε. Εμείς το έχουμε πει επανειλημμένα, υπάρχει η πείρα όλων των εξεταστικών επιτροπών που δεν οδήγησαν ουσιαστικά σε κανένα αποτέλεσμα σημαντικό ουσιαστικό Ξέρουμε ότι η Εξαστική Επιτροπή έχει η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία ναι. αποφασίζει για αυτά τα ζητήματα. Και εδώ να σας θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχαμε πει στη Βουλή ότι ο νόμος περιευθύνης υπουργών πρέπει να αλλάξει. Δεν συμφώνησαν οι άλλες δυνάμεις. Πρέπει να αλλάξει και να επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη απευθείας. Τι ευθύνε των υπουργών και όχι να μεταφέρετε το ζήτημα ναι. στη Βουλή με τι εκάστοτε πλειοψηφίε των εξεταστικών επιτροπών που σημαίνει τελικά συγκάλυψη και. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε τι τελευταίε μέρε μια διάθεση του κόσμου και κυρίω των νέων ανθρώπων να βγουν να διαδηλώσουν για αυτό το θέμα. Ε, Αυτέ οι διαδηλώσει μπορούν να φέρουν το ΚΚΕ πιο κοντά με άλλε δυνάμει τη αριστερά, με τα άλλα κόμματα τη αριστερά ή όχι. Καταρχά πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι κινητοποιήσει. Η κοινωνία αντιδρά, οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νεολαία, μαθητέ, φοιτητέ βρίσκονται στου δρόμου. Τα συνθήματά τους ε, αυτά που στηρίζει το ΚΚΕ είναι ότι αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να παραγραφεί, δεν πρέπει να ξεχαστεί, πρέπει να φτάσουν οι ευθύνε μέχρι το κόκαλο. Αυτό που ήταν, ε, πώ το λένε, έγινε ζήτημα όλη τη Ελλάδα, όχι μόνο στη συγκέντρωση και στι κινητοποίησει Αθήνα, ότι δεν φταίει η κακιά η ώρα ούτε η κακιά η χώρα, φταίνε το κέρδο και φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Αυτό το σύνθημα συνενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογικών πολιτικών αφετηριών, αν θέλετε, άσχετα με το τι ψήφιζαν μέχρι χτες. Μάλιστα. Να, να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα παιδιά της ΔΑΠ που ψηφίζουν ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο κατέβηκαν μαζί με τους συναδέλφους τους της πανσπουδαστικής ή άλλων ή της, του ΠΑΣΟΚ ναι. ή άλλων ναι. πολιτικών ναι. δυνάμων του ΣΥΡΙΖΑ κλπ στους δρόμους του αγώνα εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους σε άλλους τομείς ε, της ε, οικονομίας κατέβηκαν μαζί με το ΠΑΜΕ, με τους κομμουνιστές εκεί ενώνεται ο λαός και όχι στις κορυφές και στα διάφορα αλυσβερίσια. Θα έρθω στι κορυφέ τώρα, γιατί ο για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ο κύριο Βαρουφάκη και το Μέρα 25 λένε ότι εσεί μπορεί να μην του θέλετε και να του λιδωρείτε, αλλά αυτοί λέει σα γυρίζουν το άλλο μάγουλο. Δηλαδή είναι μια κίνηση έτσι, ε, θρησκευτικού χαρακτήρα αυτή. Το ξέρετε. όνειρο. Όχι, όχι, το όνειρο, θα φτάσω και στο όνειρο. Λέει ο κ. Βαρουφάκη ότι εμεί γυρίζουμε το άλλο μάγουλο. Αυτό λέει η σημερινή ανακοίνωσή του. Σε αυτού που μα ζηλοδορούν, εμεί του θέλουμε. Και mm. λέει ο Κλέωνα Γρηγοριάδη μάλιστα ότι είναι όνειρο του. Εμεί τους... δεν ζωρούμε κανένα. Όνειρο του δεν Εμεί με επιχειρήματα μιλάμε. Ναι, εμείς... αλλά εδώ με επιχειρήματα έρχεται... μιλάμε. Έρχεται ένα βουλευτή του ΜΕΡΑ25, ο Κλέωνα Γρηγοριάδη, και λέει εμεί έχουμε όνειρο μα να συνεργαστούμε μαζί του. Και θέλω να μου πείτε πώ αισθάνεστε απέναντι σε αυτό το όνειρο. Ναι, δεν λιδωρώ, αλλά ονειροκρίτη για τα διάφορα τέτοιου είδου όνειρα δεν έχω για να τα ερμηνεύσω. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό που ξέρω και θα απαντήσω ειλικρινέστατα είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης για παράδειγμα και το μέρα 25 το 2015 μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Μιλούσαν υπέρ της απελευθέρωσης ως οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σιδηροδρόμων. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι ο κύριος Βαρουφάκη μέχρι προχτέ συζητούσα με τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλούσε ότι μπορεί να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση πάνω σε δύο-τρία σημεία. Ξέρω επίσης ότι σήμερα προχωράει στο να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 με τη ΛΑΕ κάποιες άλλες τέτοιες δυνάμεις προεκλογικά. Ξέρω επίσης ότι έχει μια, να το πω έτσι, ευρολιγούρα, για να χαλαρώσω και λίγο το κλίμα, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η βασική υπεύθυνη για τις οδηγίες και τα μέτρα που οδήγησαν σε τέτοιες τραγωδίες στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρε ναι, χώρες της, Ένωση. της Ευρωπαϊκής ότι μεν Ένωσης. Ναι, είναι Ευρωπαϊστής, αλλά μιας διαφορετικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτής που έχουμε σήμερα. Ναι, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, του καπιταλιστικού συστήματος και της απελευθέρωσης αγοράς, των ιδιωτικοποίησεων, γιατί η πολιτική του τα λέει αυτά. Δεν μιλάει για μια άλλη Ευρώπη όπου οι λαοί, η εργατική τάξη, οι λαοί, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται στη διακυβέρνηση Αρέσεις, στην οποιαδήποτε... και θα παλεύουν ένα άλλο δρόμο οποιαδήποτε... στον σοσιαλισμό, οποιαδήποτε... για παράδειγμα, σε μια κοινωνική δικαιοσύνη Μάλι. με ευημερία για κλπ. Αποκλείεται οποιαδήποτε, οποιαδήποτε συμπόρευση. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι μόνο με τον... με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τον κύριο Βαρουφάκη. Έτσι δεν είναι. Με τα κόμματα του αστικού συστήματο, βεβαίω. Ε, να σα πω τώρα, υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Αραχοβίτη σήμερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που άναψε φωτιέ και μάλιστα κατηγορεί ο κύριο Αραχοβίτη και το κουκουέ ότι διαστρέβλωσε τη δήλωσή του. Και αναρωτιέμαι εγώ αυτό δηλαδή που είπε για την πιθανή συνεργασία ναι, το του Βελόπουλου στο προοδευτικό ναι. μέτωπο. Μήπω απλά χρησιμοποιείται. Τύπου δηλώσει για να πείτε ένα όχι, το οποίο στην πραγματικότητα θα το λέγατε έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, μήπω δεν είναι θέμα Κοιτάξτε να διδε... ή μια δήλωση. Να σα πω ειλικρινά, ειδικά εμά, ναι. δεν μα εξέπληξε η δήλωση αυτή. άλλοστε άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, πέντε χρόνια συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Ε, τι διαφορά έχει ο Βελόπουλο από τον Καμένο. Είναι ίδια κατεύθυνση τέτοιο ασυφή κόμμα. Ήταν ειδικέ συνθήκε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Οι συνθήκε με τον κύριο Καμένο. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιε ειδικέ συνθήκε. Γιατί σα ρωτάω, γιατί αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να συμπράξει το ΚΚΕ ε, ή έστω να δώσει ψήφο ανοχή σε μια κυβέρνηση, ας πούμε, ειδικού σκοπού για την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των τεμπών. Εάν σα τεθεί ένα τέτοιο δίλημα, ε, υπάρχει περίπτωση να συμπράξετε ή να δώσετε ψήφο ανοχή. Αν γίνει μια τέτοια κυβέρνηση, κύριε Κουβαρά, θα είναι για να συγκαλύψει του πραγματικού ενόχου τις πραγματικές ευθύνες, να συγκαλύψει τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία και να θρυνούμε σήμερα όλη η ελληνική κοινωνία, όλοι οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, αυτά τα παιδιά που χάθηκαν άδικα στα τέμπη. Θα είναι μόνο για συγκάλυψη. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση το ΚΚΕ να δώσει ανοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ε, δεν ξέρουμε πότε θα είναι οι εκλογές, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι σίγουρα μετά το Πάσχα θεωρείται σωστό να πάνε όσο πιο πίσω γίνεται τώρα οι εκλογέ, έτσι όπω είναι η κατάσταση, ή όχι. Καλά, δεν είπε και τίποτα καινούριο. Προφανώ η 9 Απρίλη έχει τελειώσει, το είπε άλλωστε. Ε, μετά το Πάσχα θα γίνουν εκλογέ κάποια στιγμή. Προφανώ το Μάιο θα δούνε τι πανελίνε. Θα δουν πώ γίνεται, θα δουν αν χρειάζεται πιθανέ και δεύτερε εκλογέ όπω ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη το λέει. Αν και εμεί πιστεύουμε ότι πολύ καλά από την πρώτη Κυριακή από τις πρώτες εκλογέ Μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση, Τι κυβέρνηση Διότι τα κόμματα αυτά Είτε ειδικού σκοπού Είτε οικουμενική Είτε συνεργασία κομμάτων μεταξύ τους Ανάλογα τα αποτελέσματα Διότι έχουν κοινέ στρατηγικές επιλογές Δεν είναι ίδια τα κόμματα Όλα αυτά Τα αστικά κόμματα Έχουν διαφορές μεταξύ τους όμως στα βασικά ζητήματα, στα κύρια ζητήματα, σαν αυτά για παράδειγμα που συζητάμε και το απέδειξαν όταν ήταν κυβερνήσεις τι πολιτικές υλοποίησαν, κινούνται στην ίδια ράγα, στη ράγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί σε συγκρούσεις με τραγικά αποτελέσματα για την νεολαία, για το λαό μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτσούμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας ε, στο μας.